πούμε δύο λόγια σε σχέση με το έργο. Μέσα σε μια ανδροκαρτούμενη κοινωνία, όπου το μόνο που ενδιαφέρει τους άντρες είναι ο πόλεμος, είναι το να δείχνουν ότι είναι δυνατοί και αίτητοι, το να επιδεικνύουν τις πνευματικές τους ικανότητες και όλα αυτά, η Ελένη αισθάνεται μόνη της και παραμελημένη και ξαφνικά έρχεται ένας άλλος άνθρωπος από έναν ξένο τόπο και την προσεγγίζει και ξεκινάει ένας έρωτας και μεταφέρει. Αυτό είναι σε πρώτη ανάγνωση το έργο. Καταρχάς, όσον αφορά την ιστορική κατάσταση που βρισκόταν, το έργο παρουσιάστηκε καταρχάς το 1864 για πρώτη φορά στο Παρίσι, ακολούθησε μια διεθνή καριέρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σάτιρα σε πρώτο χρόνο, ουσιαστικά της Γαλλικής Αυλής. Το 1864 ουσιαστικά βρισκόμαστε αμέσως μετά την Επανάσταση του 1848 και τη Δεύτερη Γαλλική Δημοκρατία και 7 χρόνια πριν την Παρισίνη Κομμούνα, 1871. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σάτιρα της Γαλλικής Αυλής με πολλές πολιτικές προεκτάσεις, ουσιαστικά δηλαδή για μια σάτιρα των ηθών της αστικής τάξης της εποχής, η οποία μπορεί να βρει και πολύ άμεση εφαρμογή και στην σημερινή ας πούμε συγκυρία. Νομίζω ότι το πιο έτσι, πολιτικό από όλα είναι το πατριωτικό τρίο που ουσιαστικά βρισκόμαστε και σε μια εποχή που οι εθνικές επαναστάσεις και τα έθνη κράτη δεν έχουν ακόμα κυριαρχήσει, αλλά είναι εν τη γενέση τους. Και ακριβώς γι' αυτό ουσιαστικά παρουσιάζεται το πατριωτικό τρίο, είναι μια ουσιαστικά σάτυρα της εκκλησίας, της επέμβασης μάλλον της εκκλησίας στα πράγματα, τα πολιτικά και τον τρόπο που αντιδρούν οι πολιτικοί. Και μπορεί να το δει κανείς και σήμερα, ας πούμε, αυτό. Ένα έργο, λοιπόν, που είναι του 1864, στο σήμερα τι έχει να πει? Επειδή ακριβώς ένα έργο το οποίο σατιρίζει και είναι μια παροδία του αρχαίου ελληνικού μύθου, μπορεί και να είναι διαχρονικό, δηλαδή όλες αυτές οι αξίες και η σηματοδοσία του είναι διαχρονική, μπορεί κάλλιστα όλη αυτή η παροδία και κυρίως η άρνηση της συμβατικότητας να αποτελέσει και κάτι το πολύ τωρινό. Οπότε, όπως προείπε και ο Αντώνης, πιστεύω πως και στη σημερινή εποχή μπορούμε να βρούμε διάφορα στοιχεία τα οποία βρίσκουν ένα ερέθισμα πάνω στα πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά συμβολικά, και όχι μόνο στην πολιτική σκηνή, αλλά και στην κοινωνία ως μικρογραφία. Δηλαδή αυτός ο οποίος ορίζει τον εαυτό του σαν έναν αλαζόνα και κινείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο έτσι, κοινωνικό πλαίσιο, δείχνοντας ότι τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός του, αδιαφορώντας για το τι γίνεται τριγύρω και πώς θα κυριαρχήσει πατώντας επί των συνανθρώπων του. Μια γυναίκα η οποία είναι μόνη και ψάχνει αφορμές για να της δώσουν λίγη σημασία, οπότε οτιδήποτε έρχεται διαφορετικό είναι καλοπροαίρετο. Ο Κάλχας που συμβολίζει την εκάστοτε εκκλησία, ο Ρέστης ο οποίος έχει να κάνει με εκείνη την πλευρά των νέων ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ ευδιάθετοι για ζωή αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία όρεξη να προετοιμαστούν για το τι τους περιμένει. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία, σαν μικρογραφία. Είναι ένας μικρός κόσμος η ωραία Ελένη του Όφενμπαχ, που μπορούμε να το δούμε από τον πολύ στενό μας κύκλο μέχρι την ευρύτερη έτσι, κοινωνία και με πάρα πολλές δόσεις χιούμορ, τις οποίες αν καταφέρουμε και τις βρούμε στην καθημερινότητά μας, νομίζω θα περάσουμε πολύ καλύτερα και κάποια νοήματα αντί να ακούγονται βαρύγδουπα και έτσι, πάρα πολύ σοβαρά, να μπορούν να επιτευχθούν με πιο ανάλαφρο εντός αγωγικό τρόπο και να μας κάνουν και τη ζωή λίγο πιο ωραία και πιο ευχάριστη, πιο εύηχη. Έχει δηλαδή αρκετές έτσι, ανθρώπινες στιγμές στο έργο και χιούμορ και αγάπη και πάλι πώς ενώνεται η κοινότητα σε κάποια πράγματα τα οποία είναι έναντι ενός κοινού εχθρού αλλά κατά τα άλλα μας ενδιαφέρει στην καθημερινότητά μας να κάνουμε μόνο ότι μας αρέσει. Εμείς περνάμε καλά. Και ούτω καθεξής.
Το μόνο που ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπαν τα παιδιά είναι ότι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με το χιούμορ στην υπόθεση, στο πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα του μύθου και όλα αυτά, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μουσικά. Δηλαδή, η μουσική έχει μια ελαφράδα, ένα χιούμορ, μια περιπαικτική διάθεση και μια απλότητα, μια λιτότητα, που είναι λίγο σε αντιδιαστολή με άλλα ρεύματα της εποχής του. Που στο 19ο αιώνα γενικά υπήρχε έτσι μια τάση προς το βαρυφορτωμένο, προς το πολύ σοβαρό, προς το αρκετά μελοδραματικό. Το έργο δεν έχει τέτοιες διαστάσεις, δηλαδή η μουσική του δεν διστάζει να είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ άμεση, συγκινητική κατά τόπους, αλλά κυρίως πάρα πολύ διασκεδαστική. Δηλαδή αυτό το χιούμορ που υπάρχει σε όλο το έργο και σε όλο το λιμπρέτο, σε όλη την υπόθεση, το ίδιο χιούμορ ακριβώς υπάρχει και στην ίδια τη μουσική, και στις φωνές και στην ενορχήστρωση. Να ρωτήσω, το αυθεντικό έργο ήταν για μεγάλη ορχήστρα, από ό,τι ξέρω. Η μεταγραφή πόσο εύκολη, δύσκολη ήταν? Η μεταγραφή δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Ανήκει στο Μιχάλη τον Παπαπέτρου, να σημειώσω εδώ, συνάδελφο πιανίστα. Έχεις πάρα πολλούς αντιπάλους σε μια τέτοια μεταγραφή. Από το τι θα επιλέξεις να πάει σε ποιο όργανο, μέχρι το πώς θα δώσεις την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ένας όγκος ήχου, που φυσικά με 4 όργανα και 4 και 7 φωνές δεν είναι το ίδιο με τα 70 όργανα και τις 70 φωνές. Πάντως νομίζω ότι ο Μιχάλης έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ εφάνταστη διασκευή στην ουσία μουσική. Πώς είναι στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης νέοι άνθρωποι όπως είστε εσείς και που η ανεργία είναι στο 60% και φαντάζομαι ότι σε εσάς θα είναι ακόμα χειρότερα, να δουλεύεις και να κάνεις ποιοτικό θέατρο? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά γιατροί είμαστε όλοι, τη διάγνωση την έχουμε κάνει. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να το λύσουμε. Το για να το λύσουμε, πέρα από το πώς θα πρέπει να αγωνιστούμε κτλ., για την προσωπική μας, ας πούμε, ζωή, θέλει πάρα πολλές θυσίες. Θέλει να αφήνεις πίσω πράγματα, να κάνεις ταξίδια, να πηγαίνω έρχεσαι, όπως δυστυχώς κάνω και εγώ. Μάλιστα σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει μεγάλη, ας πούμε, δράση στην Ελλάδα, όπως έχει στο εξωτερικό. Ο χώρος του λυρικού θεάτρου τώρα είναι που γεννιέται και αποκτά κοινό, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας. Και είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο το κάνεις, το αγαπάς, δεν φιλοδοξείς να ζήσεις από αυτό, αλλά κάνεις ουσιαστικά το χόμπι σου ένα επάγγελμα. Θα έπρεπε να μπορούσεις να ζήσεις από αυτό. Θα έπρεπε, ναι, πραγματικά ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Γιατί λογικά θα έπρεπε να το θέλετε. Αναλογιστείτε το πόσα λεφτά δίνουν, ας πούμε, οι νέοι τραγουδιστές στα οδεία, στις σχολές, στα πανεπιστήμια που πάνε έξω για να σπουδάσουν, και το τι παίρνουν μετά από αυτό στην ζωή τους, στην δουλειά τους. Και... από ό,τι έχω ακούσει και από άλλους ηθοποιούς που δεν ήταν τραγουδιστές, ηθοποιοί, πώς να το πω, πρόζας. Ναι. Η κατάσταση και σε αυτούς είναι απελπιστική. Δηλαδή, πολλές φορές δουλεύουν τζάμπα. Βέβαια, είναι παρόμοια. Όπως είναι ο Στέλιος ο Κέλλερης που είναι ηθοποιός και τα ξέρουμε και από πρώτο χέρι. Όλοι έχουμε κάνει τις προσωπικές μας επιλογές. Το ότι έχουμε σπουδάσει, γιατί εδώ όλοι όσοι βρισκόμαστε έχουμε μακροχρόνιες σπουδές πίσω μας. Και πράγματα τα οποία έχουμε αφήσει για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνουμε είναι μια επιλογή. Δηλαδή, το να είμαστε πάνω στη σκηνή είναι μια επιλογή. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Στην Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ζήσει κανείς από αυτό. Υπάρχει πολύ, πολύ μικρή δουλειά. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα λυρικό θέατρο. Για μια χώρα η οποία έχει μια τόσο μεγάλη παράδοση, γιατί η Ελλάδα έχει παράδοση παραγωγής τραγουδιστών. Η δική μας γενιά, τουλάχιστον των ανθρώπων που είναι λίγο πάνω από τα 40, έχει βγάλει τουλάχιστον 15 με 20 τραγουδιστές οι οποίοι κάνουν διεθνή καριέρα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, δηλαδή, επειδή τώρα συζητάμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολύ μεγάλες καριέρες και οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό στη χώρα τους. Λοιπόν, υπάρχει μια θυσία από πίσω, η οποία είναι και χρόνος, είναι και χρήματα, είναι και πολύ περισσότερο όνειρα και κατάθεση προσωπικής, έτσι, ψυχής, ας πούμε, πώς λέει και η Γιούλα εδώ. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν κανείς περιμένει να το πάρει πίσω. Δεν ξέρω, το πρώτο που ουσιαστικά πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι αν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Και νομίζω ότι τουλάχιστον για όλους εμάς η απάντηση είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα, τώρα το τι κάνει κανείς για να καταφέρει να ζήσει στη ζωή του, νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλο
πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή ο χώρος του πολιτισμού υφίσταται ίσως τη μεγαλύτερη επίθεση και τις μεγαλύτερες περικοπές και τη μεγαλύτερη κρίση. Γιατί ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που κόβει κανείς όταν έχει να διαλέξει από κάτι είναι ουσιαστικά τη διασκέδαση. Γιατί διασκέδαση, ας το πούμε έτσι, με μια ευρύτερη έννοια είναι. Λοιπόν, εμείς ουσιαστικά αντιδράμε σε αυτό. Βρισκόμενοι εδώ τώρα, εντάξει, ο καθένας με κάποιο τρόπο προσπαθεί να τα βολέψει. Είναι επάγγελμα πάντως, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη και κατάθεση χρόνου και πολύ μεγάλη, πώς να το πούμε τώρα, συγκέντρωση, και δεν μπορεί να κάνει κανείς εύκολα άλλα πράγματα στη ζωή του όταν έχει να κάνει αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους χορευτές. Βεβαίως, και για τους χορευτές, τα παιδιά εδώ. Η Νατάσα Παπαμιχαήλ, εκπροσωπώ τους χορευτές της ομάδας, εμένα και τον Λουκά, και έχω να πω ότι γενικά όλοι οι καλλιτέχνες έχουμε τα ίδια προβλήματα, όπως είπαν και τα παιδιά. Η επιλογή όμως που έχουμε είναι να συνεχίσουμε και να δουλεύουμε με αυτό. Το αισιόδοξο όμως πάνω σε αυτό, για να συμβάλλω στη συμβουλή και στην προτροπή, θα έλεγα, της Νατάσας, είναι ότι υπάρχουν παραγωγές σαν αυτή του Όλβιο και τέτοιες ομάδες, οι οποίες καθοδηγούνται από τόσο άξιους ανθρώπους όπως ο Παναγιώτης, ο Αδάν, ο Θοδωρής, ο Ιωσήφιδης, ο Μαέστρος και οι πιανίστες κτλ. Και όλοι μαζί. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο αισιόδοξο και μια πολύ γερή απάντηση, όχι σαν κλισέ άποψη, αλλά σαν μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή η προετοιμασία και αυτό που ζούμε κάθε Σαββατοκύριακο και όλα αυτά τα χαμόγελα που βλέπουμε ξαφνικά μέσα σε μια περίοδο πολλής φασαρίας και μεγάλης μουντάδας, για μας είναι μεγάλη ανάταση. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι το αισιόδοξο και ότι τίποτα δεν χάνεται. Δηλαδή το κρατάμε αυτό και κάθε Σαββατοκύριακο προσβλέπουμε και χαιρόμαστε. Και να συμπληρώσω, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται 5 ή 6 παραγωγές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες παραγωγές όπερας σε μικρά θέατρα, με, τέλος πάντων, με μεταγραφές, σε μουσικές μεταγραφές και με συναδέλφους και έτσι, πολύ ταλαντούχα παιδιά κλπ. Σε περιόδους κρίσης νομίζω ότι είναι σαφές ότι η καλλιτεχνική δημιουργία και η ανάγκη για καλλιτεχνική δημιουργία είναι ζήτημα επιβίωσης. Οπότε ακριβώς αυτό, σε αυτό το πράγμα απαντά από εμάς τους ίδιους. Τώρα, αν αυτό είναι αξιόλογο ή όχι, κρίνεται από το κοινό.